και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Η Πεντηκοστή, αγαπητοί μου, ήταν μια από τις τρεις μεγάλες γιορτές του εβραϊκού εορτολογίου. Ήταν η εορτή των πρωτοκαρπίων. Μια εορτή ευχαριστήρια στο Θεό για την καινούρια συγκομιδή. Κατά την εβραϊκή παράδοση όμως, ο νόμος εδόθη 50 ημέρες μετά από τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης και συνεπώς συνέπιπτε η εορτή της Πεντηκοστής με την λήψη του νόμου από το Σινά, ώστε το Πάσχα και η Πεντηκοστή να είναι δύο οροθετικές γιορτές. Το Πάσχα η διάβαση και η σωτηρία των Εβραίων από τους Αιγυπτίους και η Πεντηκοστή η ημέρα που πήραν το νόμο για να γίνουν λαός του Θεού και να φέρουν το Μεσσία εις τον κόσμο. Έτσι, η Πεντηκοστή είχε αυτόν τον διπλό χαρακτήρα στο εβραϊκό ημερολόγιο, εορτολόγιο. Αλλά, αγαπητοί μου, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι ένας τύπος, μία τυπολογία της Καινής Διαθήκης. Ήδη στην Καινή Διαθήκη έχουμε το καινούριο Πάσχα και την καινούργια Πεντηκοστή. Το καινούριο Πάσχα είναι η διάβαση από τη γη του Φαραώ, του Σατανά και του σκότους και της αμαρτίας εις την γη του φωτός, της επαγγελίας και της βασιλείας του Θεού. Και το πέρασμα γίνεται από την Ερυθρά Θάλασσα δια του μυστηρίου του βαπτίσματος, που για να βαπτιστεί κανείς πρέπει να πιστέψει ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Και η Πεντηκοστή είναι η καινούργια γιορτή που έρχεται σαν πρωτοκάρπη του Αγίου Πνεύματος, που είναι η Εκκλησία. Και έτσι εγκαθιδρύεται η Εκκλησία, ή καλύτερα φανερώνεται η Εκκλησία μέσα στην ιστορία σαν τον πρώτο καρπό του Αγίου Πνεύματος που έρχεται στον κόσμο να την φανερώσει. Μας λέγει εδώ ακριβώς ο Λόγος του Θεού: «Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό». Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω την ιστορικότητα των γεγονότων, ότι όλα αυτά δεν αποτελούν ένα μύθο αλλά μία πραγματικότητα, ότι η Παλαιά Διαθήκη με τα γεγονότα της είναι ασφαλώς μία πραγματικότητα και τα γεγονότα αυτά έρχονται να σταθούν τύπος, τυπολογία κάποιων άλλων γεγονότων, αυτά που χαρακτηρίζουν την Καινή Διαθήκη. Συνεπώς, η πίστη μας είναι θεμελιωμένη και στερεωμένη επάνω στα γεγονότα. Και το Πνεύμα του Θεού, όταν φανερώνει την Εκκλησία στον κόσμο, δεν είναι τι άλλο παρά μία πραγματικότητα. Όταν λέγει αυτά τα λόγια ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, και ενώ έτεινε να συμπληρωθεί η ημέρα η Πεντηκοστή, δηλαδή η Πεντηκοστή ήρχιζε ως ημέρα κατά το εβραϊκό ημερολόγιο από βραδύς, με τη δύση του ηλίου, ξημερώνοντας ήδη έτεινε να τελειώσει η ημέρα, διότι στις 6 το απόγευμα ετελείωνε η ημέρα. Η Πεντηκοστή σημειώθη στις 9 το πρωί, ώρα τρίτη πρωινή, στις 9 το πρωί. Συνεπώς, ορθότατα ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «εν το συμπληρούστε», εις εν εστώτα χρόνο,
ενώ δηλαδή έτεινε να συμπληρωθεί, να γεμίσει η ημέρα της Πεντηκοστής. Ήσαν όλοι εκείνοι που πίστευσαν στον Χριστό, 120 άνθρωποι, όλοι μαζί, σε ένα τόπο, στο υπερόν εκείνο το γνωστό της Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά δεν έχουν τίποτε το μυθόδες. Όλα αυτά είναι ιστορικά γεγονότα και η σωτηρία μας απορρέει από τα γεγονότα. Το γεγονός της σταυρώσεως του Χριστού, αφού σαρκώθηκε, το γεγονός της Αναστάσεως, το γεγονός της Αναλήψεως, το γεγονός της Πεντηκοστής και το γεγονός εκείνο που ακόμη δεν ήρθε, είναι και το τελευταίο δε του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και μια που έγινε κουβέντα για αυτήν, σας λέγω τούτο. Λέγει ένας σοφός, ο Πασκάλ, πολύ σωστά, αν έγιναν όλες οι προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού και μένει μια, γιατί και αυτή δεν θα γίνει. Το λόγο μου τον αποτείνω σε εκείνους που δυσπιστούν, όχι στους πιστούς. Αυτά που λέγω τώρα τα λέγω εις εκείνους που έχουν αμφιβολίες, όχι στους πιστούς. Οι πιστοί γνωρίζουν τι πιστεύουν. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, η πίστη μας είναι στερεωμένη και απορρέει από τα γεγονότα αυτά που σας είπα. Και η Εκκλησία είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Και η φανέρωσή της είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Και αυτή την πραγματικότητα τη ζούμε μέσα σε 2.000 τώρα χρόνια, όπως και σήμερα. Σήμερα όπως ζούμε, όπως ακριβώς είμαστε όλοι συναγμένοι γύρω από την ευχαριστιακή τράπεζα, αναμφισβήτητα φανερώνομαι αυτή την ιστορικότητα της Εκκλησίας του Χριστού. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Να λοιπόν, αγαπητοί, ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος, η ενότηση. Μία ενότητα πραγματικά κοινωνίας ανθρώπων. Μία ενότητα που δείχνει ότι όλοι είχαν μια καρδιά, μια ψυχή, μια διάνοια. Και μια ενότητα ενός τόπου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Μια ενότηση κοινωνίας. Λέγει ο Κύριος έναν λόγο και μοιάζει απλούς, αλλά είναι τρομακτικά δύσκολος. Ακούσατε το. Εάν δύο άνθρωποι συμφωνήσουν επάνω στη γη, δύο λέγει ή τρεις, συμφωνήσουν επάνω στη γη για οποιοδήποτε θέμα και το ζητήσουν στην προσευχή τους, θα τους το δώσω. Αν μου πείτε, γιατί ακριβώς τότε δεν εξασφαλίζομαι ό,τι θα ζητούσαμε από τον Χριστό? Γιατί απλούστατα δεν έχουμε αυτήν την συμφωνία. Δεν έχουμε αυτήν την ενότητα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή όλοι μαζί εκφράζουμε μια ενότητα που είμαστε εδώ. Αλλά για σκεφτείτε όμως, μήπως μέσα μας φωλιάζουν καταστάσεις που δεν έχουμε αυτή την ενότητα και την αποδοκιμάζουμε στα πράγματα την ενότητα? Το να είναι άνθρωποι μαζεμένοι ο ένας πλάι στον άλλον και μάλιστα να συνοθούνται από τον συνοστισμό και το πλήθος, αλλά να μην υπάρχει ενότητα, δεν είναι τραγικό? Μέσα σε μεγαλοπόλεις, στους δρόμους και τις πλατείες, στους κινηματογράφους και στους δημοσίους χώρους, δεν συνοστίζονται οι άνθρωποι? Ναι. Έχουν ενότητα? Όχι. Φαίνεται λοιπόν πως η ενότητα είναι ένα βαθύ μυστήριο. Αυτή η ενότητα είναι εν Αγίω Πνεύματι. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέγει εδώ ο ιερός Λουκάς: εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν άπαντες όλοι μαζί
ομοθυμαδών, επί το αυτό. Είχαν μια ενότητα. Θα μας πει, παρακάτω του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά, προσέξτε, αυτή η ενότητα είναι το μυστήριο που φανερώνει την Εκκλησία εις τον κόσμο. Ο Χριστός είπε στην αρχιερατική του προσευχή, «Πατέρα μου, σε παρακαλώ, είναι όσοι εν, καθώς ημείς, εν εσμέν. Πατέρα μου, να είναι όλοι ένα, όπως εμείς είμεθα ένα». Και εδώ εκφράζεται κατά έναν θαυμαστόν τρόπον ότι η Αγία Τριάς είναι το πρότυπον αυτής της ενώσεως της Εκκλησίας, δηλαδή αυτού του ιστορικού φαινομένου που λέγεται Εκκλησία. Το πρότυπο της Εκκλησίας είναι η Αγία Τριάς. Και όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τι εστί χριστιανισμός, μίμησης Αγίας Τριάδος. Αυτή η ενότητα, που βέβαια η ενότητα είναι ουσιαστική στην Αγία Τριάδα, είναι τρία διακεκριμένα μεν πρόσωπα, αλλά η ουσία είναι μία. Και ο Κύριος λέγει, όπως εμείς έχουμε ενότητα και αυτοί να έχουν μια ενότητα, και αυτή η ενότητα για μας έχει διπλή διάσταση. Η πρώτη διάσταση είναι φυσική, γιατί όλοι καταγόμεθα από τη σάρκα του Αδάμ και της Εύας. Τα κύτταρα ολονών μας είναι ίδια. Είμαστε άνθρωποι δηλαδή. Είμαστε άνθρωποι. Έχουμε τα ίδια κύτταρα. Είναι αυτή η φυσική ένωση, γιατί όλοι αποτελούμε την ίδια σάρκα. Και η δευτέρα διάσταση είναι ότι κοινωνούνται σε όλοι το καινούργιο πια, τον καινούργιο Αδάμ. Το σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμενη η κοινωνή του σώματος και αίματος του Χριστού, γινόμαστε μια καινούργια σάρκα, η Εκκλησία. Αυτή είναι η καινούργια σάρκα, αυτό είναι το καινούργιο σώμα, η Εκκλησία. Και συνεπώς, αυτή η ενότητα είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το βλέπουμε μπροστά μας. Αυτή τη φυσική, παρακαλώ, γιατί το πρώτο το βλέπουμε με τα μάτια μας, ενώ το δεύτερο το πιστεύουμε, με τα μάτια της ψυχής μας το βλέπουμε, αλλά με τα μάτια του σώματος δεν βλέπουμε ότι ο άλλος είναι άλλος άνθρωπος. Δεν βλέπω ότι το παιδί μου βγήκε από μένα και εγώ βγήκα από τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Ο ένας βγαίνει από τον άλλον, που σημαίνει έχουμε όλοι την ίδια σάρκα. Βλέπει λοιπόν κανείς, αγαπητοί, ότι αυτές οι δύο διαστάσεις προδιαγράφουν την έννοια της ενότητος. Δεν θες να δεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, δες τη φυσική σου διάσταση. Α, διεφθάρισαν τα μάτια σου, αδελφέ μου, και δεν βλέπεις πια τη φυσική διάσταση. Είναι γιατί οι άνθρωποι, βλέπετε, έχουν πολέμους, ακαταστασίες, τσακώνονται, ιδιοτέλειες, αρπάζει ο ένας τα αγαθά του αλουνού. Και λες, πώς θα διορθωθεί αυτό? Όταν θα βρεθείς στην άλλη διάσταση της Εκκλησίας, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Εκεί είναι το μεγάλο διορθωτήριον. Πέρασε μέσα στην Εκκλησία και θα διορθώσεις τα πράγματα. Αν και εκεί μου πείτε, αδελφοί μου, ότι δεν διορθωνόμαστε, είμαστε άξιοι της καταστάσεώς μας και της μοίρας μας. Διότι να μπαίνεις, αδελφέ μου, στην Εκκλησία και να μην διορθώνεσαι, αυτό είναι αυτόκριμα τραγικών. Έχουμε όμως, αγαπητοί μου, και την ενότητα των διανοιών και των ψυχών μέσα στην Εκκλησία. Δεν έχουμε μόνο την οντολογική αυτή ενότητα, που έχουμε την ίδια σάρκα και το ίδιο αίμα που κυκλοφορεί μέσα μας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έχουμε και την ομοφροσύνη. Μας κάνει πραγματικά εντύπωση αυτό που λέει στις πράξεις λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Λουκάς, Δ32, του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Όλοι εκείνοι που είχαν πιστέψει, το πλήθος που πίστευσε, η καρδιά του ήταν μία. Και η ψυχή του ήταν μία. Μια καρδιά, μια ψυχή. Καρδιά και ψυχή είναι το ίδιο πράγμα. Εν προκειμένου είναι εν διαδίην
το ίδιο πράγμα με δύο εκφράσεις που δείχνει ταυτότητα αισθημάτων, ταυτότητα πίστεως και ταυτότητα πρακτέων. Δεν μπορούσε να πιστεύει ο ένας αυτά και ο άλλος εκείνα σε σχέση με το Ευαγγέλιο. Πού συναντούμεθα όλοι για να έχουμε το ίδιο φρόνημα? Στην κοινή πίστη. Και αυτή η κοινή πίστη είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού έρχεται να μας δώσει κοινή πίστη. Γι' αυτό ο αιρετικός είναι έξω από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έξω από τη δωρεά της αληθείας που φέρει το Πνεύμα το Άγιον. Ακόμη αγαπητοί μου, τα πρακτέα. Το να υπάρχει κοινή αντίληψη των πρακτέων, κοινή αντίληψη της ηθικής, να το πω με μία σύγχρονη έκφραση, το να αντιλαμβάνουμε την ηθική, δηλαδή την διωτή, όπως την αντιλαμβάνεται η Εκκλησία. Να μην λέγει ο ένας πρέπει να είμαι τίμιος και ο άλλος λέγει δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις, γιατί δεν έχουμε πλέον ομοφροσύνη εις τα πρακτέα. Δεν μπορεί ο άλλος να πιστεύει στη σοφροσύνη και ο άλλος στην ανηθικότητα. Δεν μπορεί να πιστεύει ο ένας την ειρήνη και την αγάπη και ο άλλος το μίσος και την κακότητα. Δεν μπορεί ο ένας να είναι ο έχων κοινωνική αντίληψη ορθή και κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων και ο άλλος να εγκληματεί και να αρπάζει το πορτοφόλι του αλουνού και να τον σκοτώνει. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Ευαγγέλιο όλοι με το ίδιο φρόνημα ως προς τα πρακτέα. Εκείνα που θα πράξουμε. Το Πνεύμα του Θεού δίδει, αγαπητοί μου, αυτό. Θέλετε να ρωτήσουμε αν έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Θέλετε να δούμε αν σήμερα εδώ το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί σε εμάς την Πεντηκοστή του? Γιατί η Πεντηκοστή είναι διαρκής. Η Πεντηκοστή τότε, πριν 2000 χρόνια, στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, ήταν η αφετηρία. Η Πεντηκοστή δεν έφυγε, δεν ήρθε από την γη. Μένει συνεχώς στη γη, όχι σαν γιορτή, αλλά σαν γεγονός. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιον. Αυτό θα πει η Πεντηκοστή, ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιον. Και αυτό λέγει θα μένει μαζί σας, εις τον αιώνα, όχι στους αιώνας των αιώνων, εις τον αιώνα, όσο δηλαδή κρατάει η ιστορία, δηλαδή έως το τέλος της ιστορίας. Το έχουμε το Πνεύμα το Άγιον? Το έχουμε? Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε, να ένα δοκιμαστήριο, αγαπητοί μου. Ποιο είναι το δοκιμαστήριο? Συμφωνούν οι γνώμες μου, οι δογματικές, ως προς την πίστη, με αυτές που λέει η Εκκλησία? Συμφωνούν τα πρακτέα μου με εκείνα που λέει η Εκκλησία? Τότε, αν και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος έχουν την ίδια θετική απάντηση, ένα ναι, τότε θα μπορούμε να πούμε του πλήθους των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Τα σπίτια μας είναι διαφορετικά, αλλά η καρδιά μας και το φρόνημά μας είναι ένα. Τότε έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αποτελεί ταυτόχρονα και ένα κριτήριο αν πράγματι έχουμε το Πνεύμα του Θεού. Αλλά είναι όμως και η ενότηση του τόπου που λέγει ο Κύριος ότι δεν θα αποχωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα, τους είπε πριν αναλυφθεί, λίγα λεπτά πριν αναλυφθεί. Δεν θα αποχωριστείτε, αλλά θα είσαστε όλοι συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα έως ότου λάβετε δύναμη εξύψους. Θα έλεγε κανείς, θα ήταν δύσκολο για το Πνεύμα του Θεού να βρει τον καθένα στο σπίτι του και να κατέλθει και να του δώσει τον φωτισμόν? Όπως εξίσου δεν ήταν δύσκολο όταν εκάλεσε κατ' εντολή του Θεού ο Μωυσής τους 70 πρεσβυτέρους στην έρημο του Σινά για να πάρουν το Πνεύμα του Θεού και να τον βοηθήσουν στο δικαστικό του έργο και το διοικητικό του έργο, το δυσκολότατο και βαρύτατο,
δύο από αυτούς απουσίαζαν. Ήσαν 68 παρόντες και δύο, κάτι τους έτυχε των ανθρώπων, κάτι τους έτυχε. Και ήσαν στις σκηνές των. Και το Πνεύμα του Θεού, επειδή ήσαν εψηφισμένοι δια την χωρίαν των εβδομήκοντα, το Πνεύμα του Θεού τους επεσκέφθη στα αντισκηνά τους και ενήργουν όπως ενήργουν και οι άλλοι 68 που ήσαν συγκεντρωμένοι μαζί με τον Μωυσή. Γιατί λοιπόν δυσκολεύεται το Πνεύμα του Θεού να βρει εκείνους που θέλει να φωτίσει? Όχι. Τότε τι? Η παρουσία του τόπου έχει αξία. Θα παρακαλέσω να το καταλάβετε αυτό. Είναι δε μια αξία η οποία υπάρχει πάντοτε και θα το δείτε αμέσως. Τι εκράτησε μέχρι σήμερα τους Εβραίους σε μια εθνικο-θρησκευτική ενότητα? Ο ναός, ο οποίος τώρα δεν υπάρχει, αλλά τα Ιεροσόλυμα και τα ερείπια του ναού. Εκείνες οι πέτρες. Ο όνειρο του κάθε Εβραίου ήταν πριν καταστραφεί ο ναός να πάει να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, από πουδήποτε. Γι' αυτό ακούσατε εκείνο που λέγει, μαζεύτηκαν λέγει από την Κυρίνη, από την Κρήτη, από την Ελλάδα, από την Παρθία, από τη Μηδία, από την Αραβία. Να προσκυνήσουν όλοι αυτοί. Ήσαν εδέοι αυτοί, οι προσήλυτοι. Γιατί έπρεπε να βρίσκονται το Πάσχα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, Πεντηκοστή και τα λοιπά. Τέσσερις φορές το χρόνο έπρεπε οι ντόπιοι. Η μακρινή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Όταν ο ναός εχάλασε, δηλαδή γκρέμισε, τον γκρέμισε ο Τίτος, τότε ήρχοντος στα Ιεροσόλυμα, μέχρι σήμερα αυτό γίνεται, να πάν να φιλήσουν τις πέτρες του τείχους, γιατί από το ναό δεν υπάρχει τίποτα, του τείχους που ήταν γύρω από το ναό. Έχουν σημασία οι πέτρες? Έχουν σημασία ο τόπος? Μα ναι, γιατί αυτό κρατά, ο τόπος κρατά και οι πέτρες κρατάνε αυτήν την ενότητα. Έχει σημασία. Έτσι, η Εκκλησία του Χριστού είναι απλωμένη στους τέσσερους ορίζοντες του κόσμου. Αλλά έχει όμως τους τόπους της. Έχει τις φανερώσεις της. Είναι οι συνάξεις που κάνουμε. Ο άλλος θα πει, γιατί να μην προσευχηθώ στο ναό, στο σπίτι μου, και να πάω στο ναό. Έξω από το ότι ο ναός δεν είναι μόνο τόπος προσευχής, είναι τόπος λατρείας. Τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που δεν τελείται βέβαια στο σπίτι σου, αδελφέ μου. Αλλά φανερώνουμε την Εκκλησία. Δείχνουμε την ενότητά μας. Και ο τόπος έχει τεραστία σημασία, διότι δίνει πάντα την εικόνα της ενώσεως των πιστών. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Παύλος, μερικοί από σας ξεχνάτε την επισυναγωγή σας. Δεν μαζεύεστε να συγκεντρώνεστε. Σας το θυμίζω αυτό, λέγει, για να το προσέχετε. Στην προς Εβραίους το λέγει αυτό. Γι' αυτό το λόγο και γράφει και το βιβλίο της Διδαχής, αυτό το πανάρχιον βιβλίο του τέλους του πρώτου αιώνα ή αρχών του δευτέρου, λέγει τα εξής: ως περίν τούτο το κλάσμα παίρνει ο ιερεύς τον άρτον που θα τον προσφέρει εις τον Χριστόν, εις τον Θεόν, εις τον Άγιο Τριαδικό Θεό, για να το κάνει ο πατήρ δια του Αγίου Πνεύματος σώμα Χριστού. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα πρόσφορο. Παίρνει λοιπόν το πρόσφορο και μία ευχή της Αγίας Αναφοράς, ένα τμήμα της ευχής της Αγίας Αναφοράς ήταν αυτή. Ως περ ειν τούτο το κλάσμα, διεσκορπισμένο επάνω των ωραίων, και συναχθέν εγένετο εν ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν. Όπως λέει τούτο το κομμάτι, τούτος ο άρτος, είναι φτιαγμένος από τους κόκκους του σταριού, που τα στάρια αυτά ήταν σκορπισμένα πάνω στα χωράφια και στα βουνά. Στα βουνά λέγει, διότι τα βουνά εκεί στην Ανατολή ήταν χαμηλά, και εξάλλου έχει η ιεροσολυμητική καταγωγή η ευχή, και έσπερναν και στα βουνά, όπως και εδώ στη Θεσσαλία, επάνω στους λόφους,
σπέρνουν σιτάρι. Έτσι λέγει όπως μαζεύτηκε αυτό το σιτάρι. Στην αποθήκη και πήραμε και γάναμε αυτό το ψωμί. Αυτόν τον Άρτον. Έτσι και έγινε ένα το ψωμί, έτσι να συναχθεί η εκκλησία σου από τα πέρατα της γης στη δική σου τη βασιλεία. Έχει σημασία αυτό. Είναι η ενότηση του τόπου. Αυτή η ενότηση του τόπου που έχει τόση μεγάλη αξία, ας την προσέξουμε. Αγαπητοί μου, και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό βιαζόταν να φτάσει στην Πεντηκοστή. Την Πεντηκοστή, αν ήταν δυνατόν, στα Ιεροσόλυμα. Τον βλέπετε, δεν σταματάει στην Έφεσο. Βλέπει τους πρεσβυτέρους στη Μίλητο, γιατί τον βιάζει κάτι. Να φτάσει στην Πεντηκοστή, αν ήταν δυνατόν, λέγει. Γιατί. Κι αν γιόρταζαν εκεί, χωρίς να είναι ο Παύλος, είναι αυτή η αξιακή σημασία. Γι' αυτό και οι γιορτές έχουν πολύ σημασία. Το ακούσατε αυτό, παρακαλώ. Γι' αυτό και αν θέλετε η κατοίκον εκκλησία, η οικογένεια, και αυτή πρέπει να έχει το ίδιο. Θα συγκεντρωθούν όλοι στο τραπέζι και θα φάνε και θα πιούν και θα μιλήσουν. Όλοι μαζί στο τραπέζι είναι σημάδι ενότητος. Σήμερα τα πιο πολλά τραπέζια των σπιτιών είναι σκόρπο χώρια. Ο ένας τρώει γιατί αυτή την ώρα έρχεται από τη δουλειά. Όχι ότι τσακώνονται οι άνθρωποι. Έτσι, φτάξαμε τη ζωή μας. Πρώτα τρώει ο άνδρας, πρώτα τρώει η γυναίκα, μετά τα παιδιά, ο καθένας ό,τι ώρα έρθει από τον τόπο της δουλειάς του, του σχολείου του κτλ. Έτσι οργανώσαμε τη ζωή μας. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, επειδή δεν προσέχουμε αυτά τα λεπτά σημεία τα οποία δημιουργούν αυτήν την ενότητα, γι' αυτό έχουμε ξεφτύσει και έχουμε ξεχαρβαλωθεί. Όσοι πιστοί άνθρωποι, ας το καταλάβουν αυτό, όπως πρέπει να πάνε στην εκκλησία για να εκφράσουν την ενότητα την εκκλησιαστική, έτσι πρέπει και στο σπίτι να προσέξουν το πρόγραμμα της ζωής των για να εκφράσουν την οικογενειακή τους ενότητα. Αλλά ας κλείσουμε. Η Πεντηκοστή, αυτό το μεγάλο θαύμα αυτής της συνεχούς παραμονής του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου, μέσα στην Εκκλησία, έχει σε κάθε εποχή ένα καινούριο μήνυμα. Το μήνυμα της ενώσεως των πιστών, όπου και αν βρίσκονται στα πέρατα της Οικουμένης, που θα έχουν αυτή την ενότητα με ένα πνεύμα και με μια καρδιά. Αν πάμε πάνω εκεί στην βορεινή Λαπωνία και δούμε τους Ορθοδόξους, θα εκπλαγούμε πως κάνουν το σταυρό τους, να απαγγέλουν το Πατερημόν, το σύμβολο της πίστεως, να έχουν την ίδια πίστη με μας, να νηστεύουν Τετάρτη και Παρασκευή και να σκέπτονται όπως και εμείς. Και λέμε πως αυτό το θαύμα, αυτό το θαύμα το κάνει Πεντηκοστή. Το κάνει το Πνεύμα του Θεού. Αρκεί να γίνουμε εμείς παιδεία προσγειώσεως αυτού του Παναγίου Πνεύματος. Να γίνουμε δηλαδή χώροι κατάλληλοι για να έρθει το Πνεύμα του Θεού να ενοικήσει σε μας. Να ενοικήσει σε μας πλούσια για να έχουμε όλα αυτά τα χαρίσματά του και τις δωρεές του. Και τα χαρίσματα και οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος είναι αναρρύθμιτες. Αγαπητοί, λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν». Εάν ζούμε πνευματικά μέσα στη ζωή του Αγίου Πνεύματος, τότε στοιχόμενε αυτούς να προσαρμόζουμε τους εαυτούς μας και με τις απαιτήσεις του Αγίου Πνεύματος. Τότε μπορούμε να λέμε ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε μας. Τότε μπορούμε να λέμε ότι ήρθε για μας η Πεντηκοστή. Τότε μπορούμε να λέμε ότι είμεθα πνευματοφόροι άνθρωποι.